Για χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast Άρης πει εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς να καλωσορίσω όσες και όσου ακούτε για πρώτη φορά αυτή η εκπομπή είναι των φιλάθλων και όχι των δημοσιογράφων δηλαδή λέμε τα πράγματα με το όνομά του ευθέω. δεν κρύβουμε τίποτα, δεν καλύπτουμε κανέναν απλά κριτικάρουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις Καθημερινό, άφιλο κερδό, όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, χωρί ρεπό, χωρί αργίε, από αγάπη και πάθο για την ομάδα μα. Και χωρί τοξικότητα, χωρί δηλαδή βρισχέ, προσβολέ, χαρακτηρισμού, εξ πίσω από μια οθόνη που τα βλέπουμε όλα αυτά σε άλλε πλατφόρμε, διαδικτυακώ. Διότι προφανώ όλα αυτά είναι ανάνδρα, άρα εδώ πέρα δεν περνάνε. Άσε που κάθε μα κάθε σχόλιο περνάει από έγκριση. Αλλιώ δεν εμφανίζεται από κάτω. Και όλα αυτά τα γνωρίζουν άριστα όσε και όσοι ακούνε ανελειπώ. Του χαιρετίζω είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο. Ακόμη και από καράβια. Ελληνίδε, Έλληνε και εμεί. Ολυμπιακοί και εμεί. Είτε σχολιάζουν εδώ πέρα από κάτω ξαναλέω πολιτισμένα. Και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση τη εκπομπή είτε όχι. Πραγματικά του εκτιμώ εξίσου. Και αυτά όλα ισχύουν. Και εδώ στο RSP2 όπου και ανεβαίνουν εκπομπέ αναλυτικέ όπω αυτή εδώ καλή ώρα. Και στο rsp1 το οποίο και θα επανέλθει όταν και ασκήσουμε έφεση στα μέσα του Ιουνίου επειδή μας φήμωσαν αδίκως θα αποδειχτεί η αθωότητά μας λογικά αλλά και στο rsp3 το τρίτο δηλαδή κανάλι όπου εκεί καθημερινώς ανεβαίνουν εκπομπέ αφιερωμένες σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα το τονίζω θα απασχολήσουν την ομάδα μας το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν και σήμερα ο σύνδεσμο είναι ακριβώ από κάτω στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο, καρφιτσωμένο και αφορά παίκτη ο οποίο ανήκει στον Βαγγέλη του Μαρινάκη, Nottingham Forest. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματά μα, οι ποδοσφαιριστέ επέστρεψαν στι προπονήσει, επιτέλους Ναι και το λέω αυτό διότι την Παρασκευή προφανώ και έκαναν αποκατάσταση, προπόνηση που την κάνει εσύ και εγώ άνετα για πλάκα Αλλά και το Σάββατο είχαν ξανά ρε, Είπαμε, κάνει χατήρια στου παίχτε ο προπονητή, ω χαζομπαμπά. Γι' αυτό και η πλειοψηφία των παίκτων τον γουστάρει. Ε, ναι, έτσι του κέρδισε. Εμά όμω τώρα γενικά μα περιμένει την Πέμπτη αλλά και την Κυριακή μια τελευταία ευκαιρία να σώσουμε τη χρονιά. Δηλαδή μια ιστορική πρόκριση, αλλά και μια εντό έδρα νίκη απέναντι στον Πάο και επιτέλου μετά από καιρό, που γενικά φέτο δεν κερδίζουμε εντό έδρα τα δύσκολα, εντό Ελλάδο. Ναι, αλλά μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Και το τονίζω αυτό, έτσι. Θα διεκδικήσουμε. Διότι με ήττα μένουμε εκτό. Και με ισοπαλία, επίση θεωρώ. Είναι άμα κάνει η σούμα, χρειαζόμαστε 6 στα 6 μέχρι το τέλο του πρωτάθληματο. Γι' αυτό λοιπόν και ο προπονητή θα πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα σωστά. Δηλαδή να φροντίσει να είναι φρέσκια η ομάδα και στα δύο παιχνίδια αυτά. Όμω από την άλλη, μην βγαίνουν τώρα δημοσιογράφοι και επειδή παίζουμε Κυριακή και ο αντίπαλο παίζει Πέμπτη και μάλιστα εντό έδρα και κυνηγάει σκορ. Τι θέλατε δηλαδή, κι άλλη αναβολή. Αυτά είναι κοτίστικα. Ολυμπιακό είμαστε. Κατεβαίνουμε, παίζουμε, κερδίζουμε όπω παλιά. Δεν υπάρχει ούτε κούραση, ούτε διαιτησία, τίποτα. Χρειαζόμαστε του παίχτε μα. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλοι του. Επιστρέφει τώρα και ο Ποντέντσε με το καλό. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσία. Ένα, έχασε δύο αγώνε. Επέλεξε το να πάρει κάρτα και να χάσει τον αγώνα με τη Λαμία. Για μένα κακό. Εκεί και μετά και πάλι ήταν τιμωρημένο λόγω του ότι είχε φάει κάρτα κουτί με ήττα στο τέλο, όχι γιώτα. Πάνω Σερβία, με του Ισραηλινού. Ναι, αλλά γενικά όταν ένα παίκτη μένει εκτό, είτε λόγω τραυματισμού, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, βγαίνει, θα έλεγα εκτό ρυθμού. Ξεκάθαρα, αποδεδειγμένα. Αλλά σε μια ομάδα, είπαμε, πολλέ φορέ θα ευτυχήσει και θα έχει άλλο παίχτη σε καλή βραδιά. Όπω για παράδειγμα ο Φορτούνη, ο οποίο ήταν σε εξαιρετική βραδιά, θα έλεγα. Στο πρώτο ημίγρονο με τους Τούρκους, ειδικά όσο άντεξε δηλαδή, εκεί μετά δυστυχώ ανασταλτικά, επειδή κιόλα δεν είναι το φόρτε του, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ορτέγκα, που για μένα κακός του είχε αναθέσει τέτοιο ρόλο ο προπονητή, ο Μεντιλίμπαρ. Ο οποίο Μεντιλίμπαρ, από ό,τι μαθαίνω, θέλει η ομάδα μα να κάνει το πολύ 10 μεταγραφέ. Εντάξει, συμφωνούμε, φυσιολογικό αριθμό είναι, αλλά από την άλλη διαφωνούμε όσον αφορά ποιοι παίχτε είναι να φύγουν. Δηλαδή, θέλει να τελειώσει το Ιουσέφ Αλαραμπή. Για μένα κακό. Όπω και το Ζέλσον Μαρτίν. Όχι λόγω ποιότητα φυσικά, αλλά λόγω τραυματισμών. Εκεί εντάξει, να σε καταλάβω. Και ο Βέζο Φευγάτο. Τίποτα, ήρθε εδώ για να βγάζει φωτογραφίε. Φωτογένεια έχει και αυτό. Έχουμε κάτι κοινό, ωραία, όλα καλά. Αλλά εδώ μιλάμε για μπάλα. Τι τον κάνω εγώ τον πάνικο. Δεν είχαμε και Μίτσελ, ορίστε. Βγήκε, μίλησε, είπε τα καλύτερα, Τρομερή επιλογή, λέει ο Μεντιλίμπαρ, και προχωράμε. Μακάρι. Εγώ όμω θα πω, κανεί μα κανεί δεν είναι τέλειο, ε. Άρα το θέμα είναι να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα κουσούρια. Όσο το δυνατόν λιγότερα μειονεκτήματα. Να επικρατούν έναντι των πλήν τα συν. Πάντω έτσι και κερδίσουμε τον Μπάοκ την Κυριακή. Μειώνουμε τη διαφορά στον ένα Και θα όλα καλά. Άρα λοιπόν κατεβαίνει για την νίκη και στα δύο παιχνίδια, βεβαίω. Όμω, πάνω Τουρκία, για μένα πρέπει να έχει και σύνεση, ε. Να είσαι έξυπνο. Όχι, ξέρω εγώ, Γιούρια, και ότι βγήκε να σκοράρουμε. Ναι, να σκοράρουμε πρέπει. Αλλά θε και ξυπνάδα να κλείσει ωραία χώρου. Άμα όμω όρτα δεν είναι καλά, αναγκαστικά πα πάλι με Γιώβετιτ. Και αυτό το λέω διότι Αλεξανδρόπουλο δεν πιστεύει ο προπονητή από την αρχή. Λάθο του για μένα. Όπω και λάθο είναι η λατρεία του στο πρόσωπο του Ρέτσου. Που ακόμη και ο Ντόι καλύτερο του είναι. Και παίρνει λιγότερα, αλλά του χαλάει το ότι ζητάει πολλά κατά την άποψη τη διοίκηση, έτσι πάντα. Όσον αφορά την ανανέωση του συμβολέου του, το οποίο συμβόλαιο και λύγει, από όσο γνωρίζω, το καλοκαίρι του 25 του χρόνου. Ναι, αλλά όπω και να έχει, αυτόν τα πετάξει μέσα και όχι τον Ιμπόρα. Μην κάνει τέτοιο λάθο. Ε, ναι, τώρα έτσι και βάλει Ιμπόρα, κάηκε. Α, και να υπενθυμίσω, μετά από Ευρώπη, παίξαμε παραθναϊκό εντό και πατώσαμε, ήμασταν χάλια. Τρία φάγαμε, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, το μόνο θετικό τη υπόθεση τώρα, καπάκι μετά από τον αγώνα με τη Φενέρ, είναι το γεγονό ότι ο ΠΑΟΚ έχει εντό Club Bridge. Του Βέλγου, βεβαίω. Πάντω δημόσια ο προπονητή ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε ότι επειδή δεν υπάρχει άλλο κεντρικό αμυντικό, θα βάλει ντόι, αναγκαστικά. Ναι, αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι. Άλλο το τι λέει, άλλο στην πράξη. Ε, που ξέρω εγώ, άμα το λέει για να μα αποπροσανατολίσει. Όχι εμά δεν και καλά, τον αντίπαλο, προπονητή. Είναι διότι δεν υπάρχει προπονητή στον κόσμο ο οποίο να αποκαλύπτει το ποιου παίχτε θα κατεβάσει στον επόμενο αγώνα και γενικά. Α επούχουμε και παίχτε οι οποίοι είναι στο όριο καρτών στην Ευρώπη, δηλαδή ο Κάρμο, ο Φορτούνη, ο Μασούρα, ο Αλεξαντρόπουλο, εδώ και καιρό αυτό, αλλά και ο Ιμπόρα, τον οποίο εγώ δεν υπολογίζω. Διότι ο ποδοσφαιριστή ο οποίο είναι επαγγελματία και πληρώνεται, ξέρω εγώ, αλλά δεν με έχει εμένα, α πούμε, στο σπριντάρισμα, τριαντάρι, κατοσταρι, ό,τι γουστάρι, ε, ξέχασε το. Μην ασχολείσαι. Λοιπόν, πάντω ο Κάρμο δεν έχει φόβο από ό,τι είδαμε. Προσέχει. Του είπε και ο διαιτητή: Κοίτα, θα φας κάρτα. Τίποτα, το κόψα αμέσω. Ούτε να τραβεολογά, ξέρω εγώ το Τζέκο, ούτε τίποτα. Όμω γενικά, μην λέμε ότι αξίζει 17,5 και 18 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι κουραφέξαλα, δεν υπάρχουνε». Για μένα κορόιδο πιάστηκε η Πόρτο. Ναι, είναι πιο ποιοτικό, πολύ πιο ποιοτικό θα έλεγα από του υπολείπου εμά, κεντρικού αμυντικού. Εξαιρώ τον Άμπι, ο οποίο παίζει ο Άμπι να γίνει καλύτερό του, έτσι, στο μέλλον. Λόγω ταχύτητα. Αλλά από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι αξίζει, ορίστε, κάπου 7,5. Ε, κόψε τα 10 αυτά. Άμα, α πούμε, ο Μαρινάκη αποφασίσει να τα σκάσει, τι να πω εγώ. Δικαίωμά του είναι. Καλό χρυσό, αλλά ξαναλέω, μην τον ερωτευτούμε κιόλα. Επειδή οι άλλοι είναι χάλια. Ειδικά ο Ρέτσο. Διότι γενικά υπάρχουν και άλλοι κεντρικοί αμυντικοί ανά τον κόσμο. Άλλε δηλαδή πορτοκαλιέ, που βγάζουν πορτοκάλια. Πώ το λένε, Value for money κιόλα. Πάντω έτσι και μείνει, ξέρω εγώ, εκτό λόγω κάρτα ο Κάρμο ενόψει το του αγώνα στου 4, στον ημιτελικό δηλαδή, και κατέβουμε με ρέτσο ντόι κεντρική οπισθοφυλακή ω δίδυμο. Ετοιμάσου για μένα από τώρα να βγάλει έξω φυλαχτά. Ετοιμάσου να σταυροκοπιέσαι. Βγάλε κούκλε για βουντού, ό,τι γουστάρει, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι θα τη βάψουμε. Τι να πει, πάντω πάμε Τετάρτη Τουρκία, όπου εκεί κατευθείαν κάνουμε προπόνηση αυθημερών, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδο, παίζουμε. Α και να πω για να ξέρει ο κόσμο, ο αγώνα την Κυριακή του Καραϊσκάκι με τον Μπάο και εντό έδρα, αρχίζει 8 και μισή. Ενώ το ίδιο απόγευμα παίζουν Ελαμία Παναγναϊκό και Άρη Σάεκ. Όσο για τα σημερινά, είπαμε, θα τα πούμε αυτά στην επόμενη εκπομπή. Γενικά εμεί εδώ στεκόμαστε στον Ολυμπιακό. Και όχι γενικά στο αν θα αποτύχει ο άλλο, ξέρω εγώ τι και τέτοια. Α, και να πω κάτι πολύ σημαντικό: εφόσον κερδίσω τον πάο και εντό έδρα, ξαναλέω, μετά έχω καπάκι άρι έξω και λαμία μέσα. Άρα λοιπόν, με άλλα λόγια, έξι ποντάκια ό,τι σου λέω. Άνετα, εύκολα, αδιάφοροι και οι δύο, βάλε και ανήμποροι έτσι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή σε αυτό μα έχουν δείξει. Αλλά στην μπάλα όλα γίνονται, είπαμε. Για πλάκα του πήραμε, έτσι δεν πάει. Του πολλά γκολ. Από εκεί και πέρα να ευχηθώ περαστικά στον Οστερβόλτε, τον Ολλανδό, ο οποίο τραυματίστηκε στον αγώνα Ολυμπιακό ως Φενερμπαχτσέ, Έκανε επέμβαση εκεί στο γόνατο, χαμογελαστό, αυτό χάνει τη σεζόν, διότι μιλάμε για ρήξη μηνίσκου. Μηνίσκου είπα, όχι μουνίσκου. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, ατύχησε το παιδί αυτό, αλλά και πάλι χαμογελαστό. Τον έβλεπε εκεί σε φωτογραφίε και τέτοια. Και τώρα που λέω για παίχτε τη Φενέρμπαχτσε, να πω για τον Τζέκο, αφού του φίλησε τη σημαία εκεί τη Τουρκία, η οποία πάντα είναι στη φανέλα ομάδων αυτή τη χώρα, δικαίωμά του είναι. Πήγανε λέει κάτι Έλληνε, οπαδοί, Ολυμπιακοί φαντάζομαι, και του έκαναν λέει στο Google κακή κριτική όσον αφορά το εστιατόριό του στην Κροατία, το οποίο από ό,τι λένε και εξαιρετικό, από τα κορυφαία αυτή τη χώρα, και έτσι λέει από 5 αστέρια έπεσε στα 4,8. Και μετά 4,5. Ωραία, και τι, άμα πελάτη γουστάρει, θα ξαναπάει, ό,τι και να λένε εκεί μέσα. Ε, ναι τώρα, αυτά είναι καινούρια κόλπα. Άρα σιγά τα ΟΑ. Δηλαδή, είναι τώρα τρόπο αυτό για να εκδικηθεί. Να σου πω εγώ τον τρόπο το σωστό και τον ωραίο και το μάγκικο. Το κερδίζει. Τον, τον αποκλεί και τελείωσε. Διότι γενικά δεν πρέπει να μπλέκουμε στον αθλητισμό πολιτικά ιστορίε. Ποιο είναι Έλληνα, ποιο είναι Τούρκο, ποιο είναι εξωργό εξωγήινο. Και τα φρύδια μου κουνιούνται, δεξιά και αριστερά. Έτσι που λες. Στον Ντουμπρόβνικ είναι το αστιατόριο αυτό, τουριστικό μέρο εκεί. Όμορφο από ό,τι μου έχουν πει, εντάξει. Εδώ η Ελλάδα καλύπτεσαι από αυτά. Άμα το φυσά. Έτσι που λε, λογικά με τη Φενερμπάχτσε θα βρει χώρου, δεν μπορεί, θα ρισκάρει. Άρα εσύ με την λίμπαρ, νοικοκύρι. Προποντέ εμεί δεν είμαστε, αλλά με βάση την κοινή λογική τα λέμε. Α, και το άλλο που έμαθα, ένα παλέμαχο εκεί λέει, ποδοσφαιριστή και νυν τι λέει, Τούρκος, ο Σερχάτα Ακίν. Βγήκε και μίλησε και δήλωσε ότι η ομάδα του εκεί θα αποκλείσει άνετα, λέει τον Ολυμπιακό. Χαρακτηριστικά, ε, πρόσεξε. Σοβαρά μιλά. Τι λε, μόρε, Άνετα κιόλα. Καλά, εντάξει. Εδώ είπε επίση ότι είμαστε ω ομάδα πολύ χειρότερη σε σύγκριση με την Ουνιόν. Τη saint Ζιουλουάζ. Του Βελγίου. Αν το προφέρω σωστά, διότι δεν ξέρω γαλλικά γρή. Κοίταξε, εμεί ω Ολυμπιακοί ξέρουμε πολύ καλά τι αδυναμίε έχει η ομάδα μα φέτο. Αλλά από την άλλη, μην τρελαθούμε, δεν νομίζω αυτή η ομάδα του Βελγίου να είναι μακράν καλύτερη μα. Ναι, σε κάποιου τομεί είναι καλύτερη, αλλά όχι και έτσι. Μην τα όλα, εσύ ο Ακίν. Είπαμε. Τώρα, όσον αφορά το basketball, να πω ότι αλλάξαν την ώρα εκεί η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακό Προμηθέα. Εντάξει, αυτό ο γύρο τώρα είναι ξεκάθαρα χάσιμο χρόνο. Έγινε για τηλεοπτικού λόγου, για το κρατικό κανάλι, το οποίο μα τα παίρνει κάθε τρει και λίγο. Όλα τα χρόνια, ε, βέβαια. Και μόνο κακό κάνει στην ομάδα μα. Μα κουράζει περισσότερο. Που μετά από τόσου μα τόσου τραυματισμού βεβαίω αυτά τα παιδιά δικαιολογούνται να πει ότι εντάξει πρέπει να φρεσκαριστούν κτλ. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε ορισμένε φορέ σε αγώνε πρωταθλήματο. Εδώ Ελλάδα. Και θυμώνει και ο Μπαρτζόκα με το δίκιο του. Ο οποίο Μπαρτζόκα ψάχνει απέναντι στην Παρσελώνα την πρώτη του πρόκριση με μειονέκτημα έδρα. Στην καριέρα του. Ενώ για Κέινεν περιμένουν λέει να δουν αν θα μας βοηθήσει, λέει, ξέρω εγώ, στο Final Four και αυτά εφόσον φτάσουμε για νέο συμβόλαιο. Ε, εντάξει, έχει να κάνει καθαρά με τον αριθμό ξένων, αλλά και με την ηλικία του, έτσι. Που αυτά είναι τρίχε για μένα, ειδικά το θέμα ηλικία, διότι ο τύπο είναι στεγνό. Άμα σου λέω και δυο μισή μέτρα να είναι ο του, τον εφησάει και τον πετάει κάτω. Βεβαίω είναι πολύ δυνατό. Αλλά και καλόγουστο όσον αφορά τη μουσική, εντάξει, εκεί ταιριάζουμε, γάντι. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά την αποθέωση εκεί του Χάιντ για το Σπανούλι, η διοφυα λέει του μπάσκετμπολ, ναι μπράβο. Να κοιτάξει όμω όταν παίζει ω αντίπαλο με Ολυμπιακό να είναι πιο ήρεμο. Να μην προκαλεί. Διότι ναι τον αγαπήσαμε, καλό χρυσό, αλλά πάνω από Ολυμπιακό δεν τον εβάζουμε με τίποτα. Όπω γενικά δεν βάζουμε κανέναν. Εντάξει, άκου εκεί που θα ορίεται να πούμε και θα τρώει και τεχνικέ ποινέ με ψυχρέ χαιρετούρε με μπαρτζόκα και αυτά. Τα βλέπουμε, μην νομίζετε. Εδώ ο Γιασικεβίτσιου αγκάλιασε τον Μπαρτζόκα. Ποιο, ο Γιασικεβίτσιου, ξαναλέω. Άντε μπράβο. Ξέρουμε ότι δεν γούσταρε που δεν σέβαζε μέσα, είναι αφού δεν έπαιζε άμυνα προ το τέλο τη καριέρα σου. Πώ θα γίνει. Ναι, με ανέβασε, με ξελάσποσε, έδωσε πολλά. Αλλά, ξαναλέω, Ολυμπιακό πάνω από όλου και όλα. Άκι να πω happy birthday εκεί στον Alec Peters. Για χθε, γιατί εντάξει και εγώ τον έκραξα και καλά έκανα. Επειδή με τη φενέρε παίζει άμυνα με τα μάτια, τίποτα. Ε, hey, είμαστε αυστηροί, τι να κάνουμε και μας όταν είχαμε γενέθλια μας βρίζανε εδώ μέσα στα σχόλια. Με τη διαφορά φυσικά ότι εκείνος τα παίρνει χοντρά ενώ εμείς τίποτα. Γι' αυτό και δεν κάνουμε μόκο. Λοιπόν πριν πάω τώρα στα δικά σας σχόλια να πω ότι ο Παπασταθόπουλος ευχήθηκε να σηκώσει Euroleague ο (τον ευχαριστούμε μπράβο του) αλλά και έμαθα ότι ο Σάντος απολύθηκε από την Περσίκτας από Τουρκία μετά από 15 αγώνες. Κάτι τέτοιο και ενδέχεται να τον επιλέξει ο Παναγικός. Η αντιτερήμ, διότι ο τερήμ εντάξει αλλάζει συστήματα παίχτε τη κακομοίρα. Είπε εντάξει συμπαθή, είναι, αλλά είναι και λίγο ζήτω η τρέλα. Α το πούμε και έτσι. Ε, ναι, άλλο άλλος. Αλλά αυτά είναι θέματα άλλων ομάδων. Λοιπόν, σχόλια. Εννοείται πω ξεκινά από μέλο, δηλαδή το μοναδικό Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο από Ινδία. Θεωρεί υπερόπτητο ο Μεντιλίμπαρ επειδή στο 3-0 δεν έκανε αλλαγέ. Γενικά πάντω η νίκη μετράει. Και πιστεύει ότι θα διορθωθεί, λέει, όσον αφορά τα λάθη του ο Μεντιλίμπαρ. Καλά, αυτό θα το δούμε. Διότι ναι, παραδέχεται, βγαίνει και τα λέει, αλλά μετά κάνει τα ίδια, ε. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που αργεί να κάνει αλλαγέ, να τα λέμε αυτά. Νομίζω είναι η τρίτη, αν δεν κάνω λάθο. Μπορεί και η τέταρτη. Εύχεται τα καλύτερα, λέει τα καλύτερα για την εκπομπή, ευχαριστώ πολύ, αντευχόμαστε και καλή συνέχεια. Επόμενο σχόλιο. Κώστα Καλίνικο. Γουστάρι τον έκτο τον Καλάθη. Για πάγκο, μια χαρά και Έλληνα βεβαίω, διαβατήριο δηλαδή, ε, ναι, αφού σου λέω δεν ξέρει ελληνικά γρή. Εν πάση περιπτώσει, για το ποδόσφαιρο κατά τα άλλα λέει ότι η Άσταν Βίλα είναι πολύ δυνατή, λέει. Ναι, αλλά εγώ θα πω ότι με την Arsenal, ξέρω εγώ, έδινε το διπλό στο στοίχημα 9,5. Άρα λοιπόν εντό συνόρων δεν είναι και κάτι. Εννοείται. Τώρα εκτό άλλο καπέλο. Μπορεί και αυτή να εστιάζει στην Ευρώπη, σου λέει. Μετά ο Νίκο ο Εμ, θυμάται μεριά τον Τινίσιο που έκανε και αυτό λάθη πολλά, και λέει πω σίγουρα οι δημοσιογράφοι θα έρθουν στα λόγια μα όταν με το καλό φύγει ο Ρέτσο. Ε, αυτό το κάνουν πάντα και με προπονητέ, τα ίδια. Για μένα ό,τι πιο άνανδρο. Τέλο πάντων, Νίκο Νίκο, λέω μεν τη δεν κάνει για προπονητή του Ολυμπιακού. Έτσι και έβαζε ο καρβαλιά, λέει μέσα φορτούνη, σε μαζί, θα κέρδιζε τα παιχνίδια. Και όταν λέει σταματήσει ο φορτούνη, το ποδόσφαιρο θα ψάχνουμε, λέει για προπονητή άλλο. Εμεί. Άρα εκείνο είναι άλλη ομάδα, ο παδό, φύλαθλο. Υποθέτω, άμα θέλει, μα πει κιόλα τι κι ομάδα υποστηρίζει. Τυπικά, έτσι. Όχι τίποτα, όλο εμεί δεχόμαστε του πάντε, εφόσον μιλάτε όμορφα. Μετά ο Αλέξανδρος Σουζανάκη μου λέει ότι είμαι πάντοτε η φωνή τη λογική και συμφωνεί πραγματικά σε όλα μαζί μου. Ευχαριστώ. Για λύπη είναι, λέει ο Ρέτσο. Τέτοια ανοχή ανεπανάληπτη, λέει, δεν έχει ξαναγίνει, συμφωνούμε. Πάλι καλά που πήρε κάρτα τώρα και μένει εκτό, εν αγώνα με τη Φενέρ εκτό, μαζί σου. Ενώ στο μπάσκετμπολ λέει ότι η Μπαρσελώνα είναι πολύ αθλητική ομάδα, και ψηλή βεβαίω, με μπόλικο βάθο. Απλά έχει προπονητή ο οποίο είναι άπειρο, θα πω εγώ. Ένα γκριμάου. Ενώ λέγεται ο Μιλουτίνοφ, είναι θεωρεί ατυχέστατε οι δηλώσει του για τον κόσμο του Παναϊκού, διότι ξεχνάει ότι το φίλο του, το Βεζέγκοφ, όταν στο Ακανά τον έβριζαν, τραυματίασταν και αυτό τότε. Ε, εντάξει. Άμα είναι λένε αγλήφη, ξέρω εγώ, α πάει εκεί. Όπω ο Σλούκα, κοίταξε. Εγώ είδε, δεν ασχολήθηκα μαζί του. Αν με ρωτούσε ποιο ψηλό του Ολυμπιακού θε να φύγει, θα σου έλεγα αυτό. Πέρα από σέκμα, ε, άστο σέκμα. Που φεύγει σίγουρα. Ναι και το λέω, επειδή δεν με νοιάζει που είναι διεθνή. Τραυματίζεται συνέχεια. Δεν μ' αρέσει, προτιμώ το Φόλ, το έχω πει 200 φορέ. Και παίρνει πολλά, και επειδή έχει σπίτι Ελλάδα, τι δηλαδή. Αυτά δεν γουστάρω. Να βολεύεται το άλλο. Μετά ο Ντένε Μιλ. Τα δύο γκολ από τη Φενέρ ήταν δύο σφαλιάρε, λέει. Για του παίχτε μα, λέει. Οι οποίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι το γκολ Θέλει δευτερόλεπτα, λέει, για να το φά. Αλλή μόνο. Μετά ο Κριστί, μου λέει πω τα λέω πολύ σωστά, ευχαριστώ, και εσύ το ίδιο. Ποιο μπόρα και ποιο ρέτσο. Διακοπή συμβολέου τώρα, λε αυτού. Διότι είναι άμυαλοι, ειδικά ο ρέτσο, σωστά. Αλλά σιγά μην γίνει αυτό που λε, έτσι. Εδώ και πρόστιμα, δεν ε, βάζει. Δεν ρίχνει, ο πρόεδρο. Εγώ θα τον ήθελα πιο αυστηρό, τέλο πάντων. Νικήτα Κατσά, φίλο του Λέει δεν πρόλεπε να με ακούσει χτε. Ε δεν πειράζει, εντάξει. Το καταδύναμην. Με συγχαίρει, λέει για άλλη μια φορά για την παιδεία. Του αρέσει, λέει που δεν γλύφω και μου δίνει συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, σιγά μην γλύψω. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Μόνο γυναίκα, εφόσον είναι καθαρή και εμπιστεύομαι. Μετά, Κώστα Ματσάγκο από New York USA. Λέει πω είμαι πολύ αισιόδοξο. Όχι και πολύ. Απλά αισιόδοξο, εντάξει. Σου είπα 51-49 πε. Για πρόκριση, ξέρω εγώ. Αυτό δηλαδή θέλω να πιστεύω. Πάντω ο κακό Ολυμπιακό είναι ικανό να αποκλειστε έτσι. Να τα λέμε όλα. Γι' αυτό λοιπόν και τον φοβίζει η άμυνά μα λέει. Ε, ναι, οπωσδήποτε. Κάρμοντόι, κάρμο, ξέρω εγώ, Τι να πω. Ενώ γενικά όσα λέω για το Ρέτσο λέει. Είναι ολόσωστα, συμφωνεί, έχω δίκιο. Μετά. Δημήτρη, Χρήστο Δουλέα. Λέγε το λάθο του Μεντιλίμπαρ να βάλει το φορτούνι να καλύπτει εκεί τον Ορτέγκα. Ε, βέβαια. Μιλάμε για έγκλημα. Αν το επαναλάβει, θα κάνουνε party και ο Σάμιουλ αλλά και ο Καχβετσί. Άσε που γενικά το ότι δεν έχουμε πάγκο θα μα τυχήσει. Ε, ναι, συνέχεια λέω εγώ εδώ πέρα, με τριμμένα κουκιά. Γίναν λάθη το καλοκαίρι, τίποτα αυτή. Εννοώ δημοσιογράφη, ε, τίποτα. Τσιμουδιά, μόκο. Μούγκα, δεν λένε τίποτα. Κρίμα λέει που δεν προλάβαμε να δηλώσουμε τον ε, Ζέλσον Μαρτίν και τον Άμπι. Ενώ κάνει κακό σε Αλεξανδρόπουλο και Ελαραμπί ο προποντή. Κακή διαχείριση, συμφωνώ απόλυτα με τα Red Lemon. Έχει λέει αμφιβολίε όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ. Κι εγώ. Τι νομίζει. Είμαι πάντοτε επιφυλακτικό για όλου και για όλα. Όχι καχύποπτο, πρόσεξε. Άλλο τον, άλλο τ άλλο. Ε, και λέει προτιμά Μαρτίν Βαλβέρδε. Εγώ σου έχω πει πάντω προτίμηση, έτσι. Ο πρώτο. Είναι θεωρώ καλύτερο. Κατά τα άλλα λέει. Ο Μεντιλίμπαρ λέει είναι χειρότερο και του Ερνέστο, του Βαλβέρδε. Ε, βέβαια, λογικά. Άμα ρωτήσει Ισπανία, θα σου πούνε. Ενώ και εκείνο λέει γενικά όλη η χρονιά παίζεται τώρα, έτσι. Με φενέρ και πάοκ. Μετάξει τα τρία ζήσει να γιάσει λέει το στόμα μου, μια χαρά τα λέω σε ευχαριστώ. Και ξανά ο Δημήτρη ο Χριστόδουλαία λέει πω στήριξε το Ρέτσο για να καλύψει δικά το εγκλήματο προπονητής, ο προπονητή. Άντεντε, ο οποίο προπονητή άφησε Γιώβετιτς 82 λεπτά μέσα και φορτούνι 90 συν. Να καλύπτει τακτικά τον Ορτέγκα, έτσι ακριβώ. Ενώ ο Πασχαλάκη Μασούρα Αλεξαντρόπουλο Ντόι Ελαραμπί δεν πρέπει να χάρηκαν και πολύ διότι ανανέωσε επισήμω ο Μεντιλίμπαρ σωστότατα. Για μένα τους αδικεί, ξεκάθαρα. Ειδικά, Ελαραμπή, Μασούρα, Αλεξανδρόπουλο. Και Πασχαλάκη τώρα τελευταία. Τι να πεις, βλέπουμε. Αν και εφόσον σας άρεσε η φάση αυτή, εδώ με την εκπομπή, θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν κάνατε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό. Κάνετε την εγγραφή, έτσι και κάθε φορά θα λαμβάνετε ειδοποίηση για όσα ανεβαίνουν συνεχώς, καθημερινό, άφυλο κερδό. Επίση, να γραφτούμε και μέλη να ενισχύσουμε εδώ τη φάση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ για όλα. Χαιρετώ. Τα λέμε αύριο. Ζήτω Ολυμπιακό!